πιστική εμφάνιση που δίνει προσδοκίες για μεγάλα πράγματα ήταν αυτή της νίκης Βόλου κόντρα σε μια ομάδα της Super League, τον Πανθρακικό. Η βολιώτικη ομάδα, παρόλο που βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ, κατάφερε όχι μόνο να γυρίσει το παιχνίδι, αλλά να απειλεί στην ομάδα της Κομωτινής με περισσότερα από τα δύο γκολ που τελικά πέτυχε. Η νίκη απέδειξε με την αντίδρασή της ως ομάδα στους φίλους της που βρέθηκαν στο Πανθεσσαλικό στάδιο, πως και φέτος θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα της Football League. Ερχόμενοι να παίξουμε το μάτσο Κυπέλλου με μια καλή ομάδα όπως η νίκη Βόλου. Αυτό που θέλαμε να τονίσουμε στην ομάδα μας είναι ότι τέτοια παιχνίδια πρέπει να αντιμετωπίσει με μεγάλη σοβαρότητα. Θεωρώ ότι ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι, καταφέραμε και βάλαμε ένα γκολ και νομίζω από εκεί πέρα εξαφανιστήκαμε μέχρι το 70. Αυτό έχει να κάνει νομίζω με την νοοτροπία που αντιμετωπίσαμε το παιχνίδι. Νομίζαμε ότι το μάτς τελείωσε με τον γκολ και το μυαλό μας ήταν αλλού. Είμαστε συγκεντρωμένοι και θέλαμε το παιχνίδι. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι και στο πρώτο ημίχρονο και στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου. Αλλά δυστυχώς δεχτήκαμε ένα γκολ και είναι λίγο έθραυστο το σκορ όσον αφορά τη ρεβάνς. Θεωρώ ότι είχαμε την κατοχή της μπάλας όπως είχαμε μιλήσει. Είχαμε υπομονή στο παιχνίδι μας, βγάλαμε αρκετές φάσεις και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο. Και πετύχαμε δύο γκολ, ίσως να μπορούσαμε να πετύχουμε κι άλλο ένα. Ξεχωρίζει η φυσιογνωμία στον αγωνιστικό χώρο ο Ισάκ με τα δύο προσωπικά του γκολ, δείχνοντας πως θα αποτελέσει την βασική επιθετική επιλογή του τεχνικού της νίκης Παναγιώτη Τζαναβάρα. Κρατάμε μέσα από την κακή εικόνα, κρατάμε το ένα γκολ που νομίζω θα μας δώσει ένα μικρό προβάδισμα για τον επαναλυτικό. Καταφέραμε με σοβαρότητα και καλά τρεξίματα, καλή τακτική πιστεύω, να γυρίσουμε το παιχνίδι που δεχτήκαμε τον γκολ στο 0-1. Αμέσως κοιτάμε κατευθείαν το επόμενο παιχνίδι, που για μας είναι η έναρξη του πρωταθλήματος της Β' Εθνικής.